Και ταυτόχρονα κάνουμε τη γενική συνέλευση στα πολύ γρήγορα, δεν θα σας καθυστερήσουμε, γιατί ξανά μην μαζευόμαστε και καθυστερούμε. Θα σας πούμε λίγο τι κάναμε αυτούς τους τρεις μήνες που αναλάβαμε σαν καινούργιο συμβούλιο. Τον Οκτώβριο, όπως ξέρετε και περισσότεροι, βγήκαμε στην πλατεία, μοιράσαμε τα κορδελάκια για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ο Οκτώβρης, επειδή είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, κάναμε τη διαμαρτυρία στο ΙΚΑ, στα ΚΕΠΑ, για την καθυστέρηση των επιτροπών. Και ευχαριστώ πολύ όσοι από εσάς μπόρεσαν και συμμετείχαν και ήταν κοντά μας. Κάναμε μία αίτηση στον Ιατρικό Σύλλογο, στη συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής. Υπάρχουν γιατροί στα ΚΑΠΗ που γράφουν τα φάρμακα των δημοτών. Και ζητήσαμε από το Δήμο, από τους Δημοτικούς Συμβούλους, αν μπορούμε να γράφουν και τα δικά μας τα φάρμακα. Ο Δήμαρχος δέχτηκε με την προϋπόθεση να πάρουμε την έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου. Ο Ιατρικός Σύλλογος την απέρριψε. Δεν δέχτηκε να μας εξυπηρετούν οι γιατροί. Κάναμε το χορό στη λέσχη, ξέρετε, τις παραμονές των Χριστουγέννων. Κάναμε αυτές τις ατζέντες για ενίσχυση του συλλόγου. Δεν είναι ημερολόγιο, που πολλές κυρίες λέτε, είναι ατζέντες, οι οποίες είναι ένα σημειωματάρι για να το έχουμε στην τσάντα μας, που από το 13 στο 18 σημειώνουμε πάνω τη χρονιά, τους μήνες, την ημερομηνία, τις ημέρες. Και έχει πίσω οδηγίες, είναι μια πολύ όμορφη ατζέντα, την έχουμε στην τιμή των 5 ευρώ, την οποία δεν την έχουμε να την πουλήσουμε μόνο φέτος, θα την έχουμε για 5 χρόνια στο Σύλλογο. Όσοι από εσάς νομίζετε ότι μπορείτε να πάρετε κάποιες να πουλήσετε, καλώς, δεν μπορείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα, ξέρουμε όλοι το πρόβλημα που υπάρχει. Όπως πολλοί είπανε, γιατί ο καφές είναι σήμερα δωρεάν. Λέμε, εντάξει, δεν μπορούμε τα μέλη μας να φέρουμε συνεχώς λεφτά. Κάποιοι θέλουν στον κουμπαρά, μπορούν να ρίξουν 1-2 ευρώ, που λέω όμως. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα γυμναστικής από τη Δευτέρα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αδιορίστων Γυμναστών. Θα είναι μετά και η γυμνάστρια εδώ, για να μιλήσουμε μαζί της. Όσοι από εσάς, όχι μόνο καρκινοπαθείς και φίλοι, θέλετε να γραφείτε στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα γίνει στο γυμναστήριο, στο Planet Gym. Θα έχει ένα πρόγραμμα πρωί και για αυτές που δουλεύουν και το απόγευμα. Η συμμετοχή θα είναι 15 ευρώ. Τα 15 ευρώ τα παίρνει ο Σύλλογος των Αδιορίστων Γυμναστών. Είχαμε, από ό,τι ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό παλιά γινόταν στην Πανεπιστημιούπολη. Αυτοί μας ζητούσαν φέτος 20 εκεί στην Πανεπιστημιούπολη. 20 το μήνα. Και ξέρετε ότι έξω από την πόλη δεν είναι εύκολο να πηγαίνουμε. Αφού τώρα μπορούμε να το κάνουμε εδώ, είπαμε θα το κάνουμε εδώ και εκεί εντάξει και ο κύριος Καράνης στο γυμναστήριό του, με το Σύλλογο Δήρου στην Γνώση, 15 ευρώ μέσα στην πόλη. Πού είναι το γυμναστήριο? Είναι το γυμναστήριο στο πάρκινγκ της Νομαρχίας εκεί πέρα. Έχουμε μια εκδήλωση στην Καπνογοφύγη, το χαρτί που σας μοίρασε η Θεοκούλα, είναι η εκδήλωση αυτής 29 του μήνα. Θα παρακαλούσε εκτός ότι θα έρθετε να φέρετε και κόσμο, γιατί όλοι, όπως βλέπετε στη διαφήμιση, μπορεί να λέμε εμείς θα χρειαστούμε. Μπορεί να μην χρειαστούμε εμείς, αλλά μπορούμε να σώσουμε κάποιον άλλον. Γι' αυτό καλά είναι όσοι μπορέσετε να έρθετε να ακούσετε κάποια πράγματα, που αν δεν μπορέσουν κάποιοι άλλοι να έρθουν, να τους το μεταφέρετε κιόλας. Στις 7 Φεβρουαρίου είναι η μέρα του Αγίου Παρθενίου, προστάτης των καρκινοπαθών. Στις 6 το απόγευμα στον Ευαγγελισμό θα τελεστεί εσπερινός και θα κάνει το κλασίο σύλλογος υπερηγείας των καρκινοπαθών και των μελών των οικογενειών τους. Προσπαθήστε όσοι μπορείτε να είστε εκείνη την μέρα εκεί κοντά μας. Στον εσπερινό, τι ώρα γίνεται ο εσπερινός το απόγευμα? 5. Μπορείτε να συνδέσετε και λίγο για τη Δευτέρα το απόγευμα που θα είναι ο Σύλλογος. Έχουμε